Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Κίθο και πάμε να παίξουμε ένα ακόμα επεισόδιο του Binding of Isaac. Την προηγούμενη φορά παίξαμε με το Blue Baby, χάσαμε. Πάμε σήμερα μια κλασική διαδρομή με τον Isaac. Εξελόροφος, κακό αυτό. Όπως συνέβη και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά με το Blue Baby ρισκάραμε, πήραμε Money on Power. Πήραμε Book of Revelations, Small Rock, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ίσως εάν βρίσκαμε ένα δωμάτιο ώστε να γέμιζε και να παίρναμε 2,5 καρδιές για τον Conquest, να κερδίζαμε. Με τις 9 ζωές παλέψαμε, μήπως και κερδίζαμε τον Conquest, παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε. Δεν με πειράζει εμένα καθόλου, δεν ξέρω αν εσάς σας πειράζει, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία μας. Παίξαμε με τις μπλε καρδιές, σταθήκαμε λίγο τυχεροί, δηλαδή βρήκαμε μπλε καρδιές, δεν είναι ότι δεν βρήκαμε. Παρ' όλα αυτά ίσως κάναμε και κακή διαχείριση των μπλε καρδιών, ίσως δεν έπρεπε να πάρω τις 9 ζωές, ίσως δεν έπρεπε να πάρω το Money on Power, ίσως έπρεπε να ανοίξω με τα κλειδιά άλλα δωμάτια. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έγινε έγινε, χάσαμε στον πέμπτο όροφο. Εάν βρίσκαμε ένα ακόμα gap αντικείμενο, ίσως να άλλαζε ριζικά η τύχη μας. Και λοιπόν, εδώ πέρα, με τον Isaac, Σέλλαρ, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο να αναφερθούμε. Θα βάλουμε μια βόμβα εδώ, μήπως ξαναβρούμε το Small Rock. Παρ' όλα αυτά βρήκα μια μπλε καρδιά, θα μας προστατεύσει από ζημιά κόκκινης καρδιάς, που σημαίνει ότι θα προστατεύσει και τα ποσοστά μας για να ανοίξουμε ένα Devil Room. Μέχρι στιγμής βλέπω δύο σημεία όπου μπορούμε να βρούμε μυστικό δωμάτιο, θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του ορόφου να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλα σημεία, κάποια πιο πιθανά. Θα κερδίσουμε και τον boss, τα boss μάλλον, διότι έχουμε πλέον δύο. Εξελόροφος, καλό είναι να βρούμε πολλά κλειδιά ώστε να ανοίξουμε και το μαγαζί. Βασικό όμως είναι να βρούμε ένα κλειδί. Έχουμε βρει ένα item room. Θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα μήπως είναι το μυστικό δωμάτιο. Μήπως μπούμε στο item room με δύο βόμβες αντί με ένα κλειδί. Όχι, δεν μπορέσαμε να μπούμε. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε την αναζήτησή μας. Αράχνες, κλασικές αράχνες, μικρές μεγάλες αράχνες. Το D6 είναι ένα αντικείμενο το οποίο σίγουρα θα μας βοηθήσει, σίγουρα θα πρέπει να βρούμε αντικείμενα νωρίς για να τα ρολάρουμε. Και βρήκαμε τα boss. Θα πάμε να τα πολεμήσουμε και τα δύο σίγουρα. Πιθανό να μην ρολάρω εάν δεν είναι καλό αντικείμενο το πρώτο. Boss, ενοχλητικό boss πάλι, Widow, όπως και την προηγούμενη φορά. Δεν μου αρέσει προσωπικά, είναι κουραστικό, κινείται πολύ, δεν έχουμε damage για να το παλέψουμε όσο πολύ, όσο περισσότερο μπορούμε, που σημαίνει ότι απλά αργούμε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι να μην χάσουμε ζωή, να μην χάσουμε μπλε καρδιές. Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Αυτή η μορφή Widow είναι η γρήγορη με τις λίγες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει λίγες δυνάμεις δεν είναι ενοχλητική. Και να που στο τσακ την κερδίσαμε χωρίς να χάσουμε ενέργεια. Εδώ έχουμε Mom's Coin Spares, 4 χάπια, δεν θα τα πάρω, θα περιμένω. Φάμι Cube of Meat, δεν μπορούμε να το ρολάρουμε το Cube of Meat, δεν με πειράζει καθόλου. Όπως έχουμε πει, ένα Cube of Meat σε κάθε διαδρομή μας είναι πολύ χρήσιμο και σχετικά σαν boss δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να είμαστε και λίγο τυχεροί ώστε να μην πέσει πάνω μας. Εδώ θα αλλάξει σίγουρα μορφή, μάλλον εδώ, και εδώ πέρα θέλει εξίσου την ίδια προσοχή να μην ρίξει πάνω μας τις βολές του. Με αυτό που σκέφτομαι, αν δεν ανοίξει Devil Room
μπορούμε να ρολάρουμε το Mom's Coin Spurs και να το κάνουμε Cube of Meat, διότι το Cube of Meat δεν ρολάρεται. Εάν το ρολάρουμε, χρησιμοποιήσουμε το D6, θα ξαναγίνει D6. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Αν ρολάρουμε το προηγούμενο, το πρώτο boss επηρεάζεται με το, βασικά το αντικείμενο που βγαίνει στο πρώτο boss, αν το ρολάρουμε, επηρεάζεται από το δεύτερο boss. Άρα εφόσον πάντα βγαίνει Cube of Meat όταν κερδίζουμε Famine, και στο πρώτο δωμάτιο θα βγει Cube of Meat. Θα το δοκιμάσουμε μετά, εάν υπάρχει κάτι αξιόλογο εδώ πέρα. Μάλλον θα πάρω, τι θέλω να πάρω, θα πάρω Spirit of the Night. Ναι. Δεν θα το ρολάρω αυτό, το Parasite, και θα ρολάρω αυτό εδώ. Και μας βγήκε δεύτερο Cube of Meat, αυτό που λέγαμε. Οπότε, τώρα έχουμε και αμυντικό και επιθετικό αντικείμενο με δύο Cube of Meat. Συνεχίζουμε. Τι έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα είναι να το κάνουμε ένα εκραγή, αλλά όχι πάνω μας. Δεν πειράζει. Οπότε τώρα έχουμε και επιθετικά και αμυντικά το Cube of Meat, είναι η δεύτερη μορφή του. Αν βρούμε κι άλλο, πάμε στην τρίτη μορφή, όπου δεν θα το έχουμε μαζί μας, αλλά θα επιτίθεται μόνο του στους αντιπάλους, σαν ένα μικρό ανθρωπάκι, να το πούμε έτσι. Όχι, και εδώ πέρα η ελπίδα μας δεν, οπότε πού πάμε? Θα πάμε σίγουρα Cursed Room, να δούμε μήπως είναι κάτω από το Cursed Room το μυστικό δωμάτιο. Οπότε κρατάμε τη μία βόμβα για εκεί πέρα, αλλιώς μετά θα φύγουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Δύο βόμβες και τρεις μύγες. Οπότε λύγουμε τον όροφο παίρνοντας, μάλλον τους δύο πρώτους ορόφους. Τους λύγουμε παίρνοντας δύο Cube of Meat, Spirit of the Night. Αυτά. Δύο Cube of Meat και Spirit of the Night. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν βρήκαμε κλειδιά δυστυχώς. Ίσως αν είχαμε τη δεύτερη βόμβα και μπορούσαμε να μπαίναμε στο μαγαζί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Πάμε στον τρίτο όροφο που είναι Catacombs 2, είναι και Curse of the Lost, που σημαίνει ότι είναι πιο μεγάλη η όροφη. Εφόσον πετάμε, έχουμε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την αποφυγή κυρίως των αντιπάλων. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να μας χτυπήσουν, έτσι. Ειδικά αντίπαλοι σαν και αυτούς οι οποίοι είναι πολύ γρήγοροι, αλλάζουν κατεύθυνση στα ξαφνικά, μπορούν να μας χτυπήσουν πολύ πολύ εύκολα. Εδώ έχουμε εκνευριστικούς για άλλη μια φορά αντίπαλους. Η αράχνηση είναι η εύκολη σε όλους αυτούς. Ό,τι μας ενδιαφέρει να μην κουνηθούμε, διότι οι βολές που ρίχνουν πηγαίνουν από αριστερά και από δεξιά μας, οπότε αν κουνηθούμε για να τις αποφύγουμε, δώσουμε ένα κλειδί μετά να τα ανοίξω. Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη φορά, δεν βρίσκουμε κλειδιά στους πρώτους ορόφους. Πράγμα πολύ ενοχλητικό, διότι έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να κερδίσουμε. Αν δεν βρούμε δύο αντικείμενα και πιθανόν να τα κάναμε, να τα ρολάραμε και να αλλάζανε, πολύ απλά δεν βρίσκουμε άλλα αντικείμενα, οπότε δεν υπάρχουν πιθανότητες να βρούμε καλά αντικείμενα, που σημαίνει ότι παραμένουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, που είναι κάτι πολύ άσχημο. Καλό είναι να κερδίσουμε κάποιον. Ωραία. Και αφήσαμε τον τελευταίο για τώρα. Ναι, ωραία. Αντίπαλοι που θέλουν συνεχής κίνηση. Ωραία, και κάπως έτσι θα τους κερδίσω. Ένα κλειδί ίσως. Σιγά μην μας έδινε κλειδί. Θα πάρω το χάπι. Μας βοήθησε. Ίσως σκεφτόμουν το χάπι ότι ήταν bombs αρκής, που αυτομάτως μας έδινε ένα κλειδί. Δεν ξέρω, η σκέψη μου ήταν αυτή. Εν τέλει ήταν telepill, μπορούσε να μας βγάλει μέσα στο devil room ή μέσα στο item room, οπότε δεν με πειράζει καθόλου. Και το κλειδί που τόσο επιθυμούμε. Τώρα τι μας μένει? Να βρούμε τα δωμάτια αυτά, να δούμε
τι θα ανοίξουμε, item room, μαγαζί, και με δύο κλειδιά. Δεν μπορούσε να μας τα δώσει στο προηγούμενο εξελόροφο. Λοιπόν, με το Spirit of the Night έχουμε Spectral Tears, που σημαίνει ότι μπορούμε να βαράμε μέσα από τείχους, πράγμα που μας βοηθάει κυρίως για την άμυνά μας. Ναι. Λοιπόν, ανοίγουμε το πρώτο item room και μέσα υπάρχει το D20. Το D20 τι κάνει? Ρολάρει σεντούκια. Ναι, δεν έχω να χάσω κάτι άμα ρολάρω το σεντούκι δεξιά. Και αναλώσιμα αντικείμενα, λοιπόν. Και βρήκαμε ένα νόμισμα. Ένα σεντούκι για ένα νόμισμα. Κέρδος είναι, θα ρολάρουμε το D20 και τα φλάω. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Υπάρχει μια πιθανότητα να ρίξουμε αντί δάκρυα, να ρίξουμε δόντι. Τι σημαίνει αυτό? Το δόντι κάνει τριπλάσια ζημιά από ότι τα δάκρυά μας, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερο damage. Και υπάρχουν χάπια που ανεβάζουν την τύχη, το luck. Όσο μεγαλύτερη τύχη έχουμε, τόσο πιο πιθανόν να βγει το δόντι, να ρίξουμε δόντια. Αν ανεβάσουμε τέρμα την τύχη, που νομίζω είναι 6 φορές luck up, ρίχνουμε συνεχώς δόντια, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό damage upgrade. Π.χ. αν πάρουμε τώρα και κάποιο αντικείμενο που ανεβάζει τον damage μας απευθείας, θα ανέβει και το damage των δοντιών μας. Δηλαδή σκεφτείτε, αν έχουμε ένα damage, το δόντι κάνει 3. Αν πάρουμε ένα αντικείμενο το οποίο μας δίνει συν 1 damage και κάνουμε 2 damage, το δόντι θα κάνει 6 damage. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να βρούμε damage upgrade. Αλλά παρόλα αυτά τα δόντια είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, Guardi Junior, τον πετύχαμε και την προηγούμενη φορά. Δύσκολος, χρειάζεται προσοχή να μην πέσει πάνω μας. Πράγμα το οποίο έκανε. Και πρέπει να τον κερδίσουμε κάπου εδώ, νομίζω. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε Devil Room. Το speed upgrade αυτή τη στιγμή δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά δεν θα το ρολάρω. Θα πάω πρώτα στο κέρσου, μήπως υπάρχει κάποιο αντικείμενο που θα ρολάρουμε. Μα όχι. Οπότε πάμε να ρολάρουμε το speed upgrade. Θα το κάνουμε Magic 8 Ball. Ναι. Θα το πάρουμε για την κάρτα. Two of Hearts, ναι, ψηλό άχρηστη, και κάπου εδώ νομίζω θα τελειώσω τον όθο, θα τον αφήσω, δεν θέλω να ανοίξω ούτε το κίτρινο σεντούκι, ούτε να πάω στο μαγαζί, διότι δεν έχω 15 νομίσματα. Βάλουμε τη μία βόμβα μας εδώ. Πάλι κίτρινο σεντούκι, καταντάει λίγο εκνευριστικό αυτό. Χρειάζομαι κλειδιά επιγόντως. Το Magic 8 Ball τι μας έδωσε ταχύτητα στα δάκρυά μας, να ταξιδεύουμε πιο γρήγορα στον αέρα, να το πούμε έτσι, που σημαίνει αυτομάτως και μεγαλύτερο knockback. Ultra Pride, ένα δύσκολο boss, βασικά mini boss είναι, ίσως για μένα το πιο δύσκολο mini boss, διότι όλες οι βολές που ρίχνει, ναι, είναι κατευθυνόμενες, κινούνται πολύ. Ωραία, και τώρα μείναμε με το μεγάλο, που αυτό μπορούμε να τον καλμάρουμε επειδή πετάμε. Ρίχνει, άμα δείτε, αυτό το πράσινο υγρό υποτίθεται για να μας δηλητηριάσει, το οποίο εμάς δεν μας χτυπάει επειδή πετάμε. Έλα, χάσε. Και δόντια ρίχνουμε και τα πάντα ρίχνουμε. Ξεκλειδώνουμε left hand. Θα το πάρουμε κιόλας. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το κίτρινο σεντούκι. Η κάρτα είναι Justice. Μας δίνει ένα απ' όλα. Ήλπιζα για black card για καλύτερα. Τέλος πάντων, πήραμε το κλειδί μας πίσω. Πάλι είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε ζωή. Παρ' όλα αυτά, επειδή πετάμε όσο να είναι, μπορούμε και κρατιόμαστε στη ζωή πολύ παραπάνω. Π.χ. εδώ πέρα πετάμε,
Δεν θα χάσουμε ποτέ. Και βρισκόμαστε και στο boss, όπου θα πάω εννοείται, επειδή έχω και γεμάτο το D6. Παίξαμε τον Guardian Junior, τώρα θα παίξουμε τον Guardian. Και στη μορφή όπου δεν ρίχνει τις βολές. Πράγμα πολύ καλό. Το θέμα είναι οι μύγες, να μην μας κάνουν την ζημιά που δεν θέλουμε. Όπως επίσης και αυτές οι μύγες. Βόμβες δεν έχω για να ρίξω. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να κάνω όση ζημιά γίνεται παραπάνω. Σαν να βρέθηκαν πολλές μύγες μου φαίνεται. Τα δόντια θα κάνουν damage στη ζημιά, αρκεί να τα ρίχνουν φυσικά. Το 50% των δυνάμεων και της υγείας του Guardi το έχουμε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, οι μύγες που υπάρχουν από την άλλη πλευρά είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή. Διότι αν κρυφτούν από πίσω και ρίχνουν βολές, δεν θα μπορώ να τις βλέπω. Εδώ έχουμε και τις μύγες. Λοιπόν, πάμε να τον κερδίσουμε για να τελειώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πολλές μύγες, θα τις κερδίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και Pentagram, φανταστικό αντικείμενο, μας δίνει damage, μας δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί Devil Room. Το συγκεκριμένο Devil Room είναι πολύ πολύ άχρηστο. Αν θα έπαιρνα κάτι θα είναι 9 ζωές. Πράγμα το οποίο θα κάνω εννοείται, διότι δεν άλλαξε κάτι πάνω μας. Απλά πήραμε τις 9 ζωές. Και εννοείται αν έβρισκα 3 μπλε καρδίες θα έπαιρνα το The Pact. Οπότε πηγαίνουμε πάνω κάτω όπως την προηγούμενη φορά με 9 ζωές. Εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας σε κάποιο άσχημο δωμάτιο, όπου θα δεχτούμε κάποιο χάζον damage, να το πω, ή κάποιο damage το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Βασικά το left hand μας αυξάνει την πιθανότητα να μας εμφανιστεί κόκκινο σεντούκι όταν τελειώνουμε έναν όροφο, γιατί νομίζω ότι το είπα λάθος. Λοιπόν, έχουμε item room, έχουμε μαγαζί, έχουμε chest room. Οπότε πάμε ένα-ένα. X-ray visions, από τα πολύ καλά αντικείμενα τα οποία μας βοηθάει γενικά στο παιχνίδι. Mom's coin purse. Δεν νομίζω πως θέλω να το πάρω, παρόλα αυτά θα το πάρω. Μήπως μας ανεβάσει το luck. Tears up, πολύ καλό. Range up, πολύ καλό. Battery άσχημο. Και telepills. Το telepills θα το χρησιμοποιήσω αφού την κερδίσω ένα δωμάτιο και θα μπω στο case room για να βγω νομίσματα. Εξαιρετικά. Οπότε λογικά μπορούμε να αγοράσουμε και το άλλο το happy. Μήπως είναι κάποιο luck up. Ανεβάσαμε τα tiers και φαίνεται διαφορά στη ζημιά που κάνουμε. Η ζημιά ανά δευτερόλεπτο έχει ανέβει πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε, μπαίνουμε στο chest room. Brother Bobby δεν το θέλω και θα πάρω Gap's Head, το οποίο θέλω εννοείται. Telepills για να βγούμε και πάμε να αγοράσουμε και τα άλλο το happy, ελπίζοντας να είναι luck up. Και είναι health up. Θα πάρουμε και την καρδιά. Αν και νομίζω υπάρχουν καρδιές για να πάρουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την κάρτα. Και αρχίζουμε και σιγά σιγά διορθώνουμε την έλλειψη κόκκινων καρδιών. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε 100% σίγουροι για αυτό το οποίο πάμε και κάνουμε, για την νίκη μας δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, με ένα ακόμα αντικείμενο γκάπι, για να δούμε. Δύο μπλε καρδιές, πάρα πολύ ωραία. Άλλη μία μπλε καρδιά εάν βρίσκαμε, τότε θα μπορούσαμε, εάν εμφανιζόταν πάλι τον Devil Room, να παίρναμε δύο χάπια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και επιθυμούμε luck up και όχι lockdown, γιατί υπάρχει και αυτό το happy.
και αν το βρούμε τότε. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 0 του Luck, ίσως βρισκόμαστε στο 1 ή στο 2 και μπορεί να μειωθεί ώστε να μην εμφανίζεται καθόλου. Αυτό θα ήταν ότι χειρότερο, να μην έχουμε καθόλου Luck. Λοιπόν, μία βόμβα, πάμε. Το πρώτο χάπι δεν το ξέρουμε, το δεύτερο χάπι είναι Range Up, θα το πάρουμε. Και πάμε στο άλλο χάπι, το οποίο είναι Balls of Steel. Λοιπόν, εάν εμφανιστεί Devil Room, θα μπορέσουμε να πάρουμε το The Pact. Και ελπίζω και εύχομαι να εμφανιστεί, διότι θα αναβαθμίσουμε τη ζημιά μας και το πόσο συχνά ρίχνουμε δάκρυα, όπως επίσης και νομίζω λίγο την ταχύτητά μας. Όχι, δεν εμφανίστηκε, δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο όροφο, ίσως ήταν ο καλύτερος όροφός μας μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι όροφοι. Οι συγκεκριμένοι αντίπαλοι, αν δεν πέσουν πάνω μας, δεν μας κερδίζουν για κανένα λόγο. Λευκή καρδιά, θα την κρατήσω για το τέλος σίγουρα. Θα το πάρω. One up. Την κερδίζουμε. Εάν χάσουμε, επαναφερόμαστε στην ζωή. Με δύο κόκκινες καρδιές αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε τρεις, με τρεις. PG θα το πάρω, διότι κάνει καλά. Όλα τα χάπια τα κάνει καλά. Δηλαδή, αν βρούμε κάποιο luck down, γίνεται αυτομάτως luck up. Το οποίο μας συμφέρει αφάνταστα από τη στιγμή που έχουμε το tough love. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα παίξουμε, εάν βρίσκαμε και το trinket, το οποίο μας εμφανίζει περισσότερα χάπια, θα το παίρναμε με κλειστά μάτια. Λοιπόν, ένα κλειδί. Ο ζητιάνος. Για να δούμε τι μπορεί να μας δώσει. Μία κάρτα full. Άλλη μία κάρτα lovers. Την ανοίγουμε εδώ. Και ο χάρτης. Πάρα πολύ ωραία. Θα κρατήσω το the full. Κυρίως για τη μαμά. Σε περίπτωση που κερδίσουμε να βγω από το δωμάτιο. Και να δω μήπως υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο devil room. Τα κόκκινα σεντούκια αυτή τη στιγμή τα θέλουμε. Μήπως εμφανιστεί το τρίτο αντικείμενο κάποι. Ωραία. Για να δούμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή ανοίξαμε ένα σεντούκι το οποίο έχει αντιπάλους και θα πολεμήσουμε τρία κύματα αντιπάλων λόγω αυτών των αραχνών. Αλλά δεν πειράζει, παίζουμε, είπαμε, με τις πιθανότητες να εμφανιστεί κάποιο αντικείμενο γκάπι, το οποίο είναι αυτό που θέλουμε. Αν γίνουμε γκάπι, τότε η ζημιά μας ανεβαίνει όχι απλά πολύ, εξαιρετικά. Θα παίξουμε με μύγες. Αυτό είναι το δυνατό σημείο του γκάπι, οι μύγες, άσχετα αν είναι γάτα ο γκάπι. Λοιπόν, πήραμε μία βόμβα. Ο όροφος δεν φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλος. Παρ' όλα αυτά σίγουρα θα έχει θεωρώ arcade. Πάμε να μπούμε από εδώ μήπως υπάρχει κάτι. Ίσως το μαγαζί, όχι. Οπότε θα δούμε τι υπάρχει. Μυστικό δωμάτιο υπάρχει σίγουρα, το οποίο και βρήκαμε. Τα νομίσματα θα τα πάρουμε. Θα πάμε πρώτα στο μυστικό δωμάτιο να δούμε τι μπορεί να υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε. Παίρνουμε μία λευκή καρδιά. Εάν πάρουμε άλλη μία λευκή καρδιά, τι γίνεται? Κόκκινη καρδιά. Οπότε, με τρεις κόκκινες καρδιές βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Σκέφτομαι να παίξω λίγο ακόμα. Μήπως εμφανιστεί το trinket, όπου εμφανίζονται πιο συχνότερα χάπια. Παρ' όλα αυτά, δεν εμφανίστηκε. Εντάξει, θα ήμασταν πολύ τυχεροί εάν εμφανιζόταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Εντάξει, λίγο παράξενο το ότι χτυπηθήκαμε έτσι. Το D6 έχει φορτώσει. Άντε να παίξουμε άλλες δύο τρεις φορές. Όχι, μια τελευταία για να φύγω. Η κάρτα είναι the full. Εντάξει, ό,τι είχαμε έχουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε επανέλθει στις καρδιές. Θέλουμε σίγουρα λίγη παραπάνω ζημιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρόλα αυτά, αντέχουμε ακόμα. Δεν είναι ότι θα χάσουμε. Πάμε πάνω να δούμε τι υπάρχει. Μαγαζί. Ωραία. Πάμε να δούμε τι υπάρχει στο μαγαζί. Μίνιμπος. Το φαντάστηκα ότι ήταν μίνιμπος.
Ευτυχώς που πήραμε το Cube of Meat, το δεύτερο, ώστε να έχουμε λίγο παραπάνω ζημιά, έτσι. Διότι μόνο με το Tough Love, ναι μεν είναι καλό, αλλά χωρίς ανεβασμένο luck, δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Το καλό είναι ότι έχουμε βόμβες. Έχουμε και κλειδιά. Θα βάλουμε μία βόμβα εδώ, μήπως δούμε small rock. Μία μπλε καρδιά, ωραία. Νομίσματα. Φεύγουμε. Για να δούμε εδώ. Μία μπλε καρδιά και πάμε για τον boss του Depths 1. War. Εδώ πέρα χάσαμε την προηγούμενη φορά, αλλά από τον Conquest. Θα του πάρουμε σίγουρα εκδίκηση, άσχετα αν είναι άλλος. Δεν το φοβόμαστε. Μπλε καρδίες έχουμε, ώστε και να χάσουμε υγεία, οι πιθανότητες να είναι αυξημένες. Εδώ, απλά καθόμαστε και απολαμβάνουμε τη μάχη. Ας ελπίσουμε να ανοίξει κάποιο Devil Room, διότι έχουμε πολύ πράγμα για να ανταλλάξουμε. Cube of Meat 3. Δεν μπορώ να το ρολάρω, δεν ξέρω αν θα το πάρω, διότι αυτό μας προστατεύει, θα το κρατήσουμε για μετά. Λοιπόν, Devil Room. Παίρνουμε Mark, σίγουρα. Και... όχι, δεν θα το πάρουμε, ελπίζω μήπως ήταν το τρίτο αντικείμενο Gappy, που σίγουρα θα το έπανα και ας έχανα. Παρ' όλα αυτά θα γινόμασταν Gappy, πράγμα το οποίο θα μας... όχι απλά θα μας βοηθούσε, δεν θα με ενδιέφερε η υγεία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το Cube of Meat, το 3, όπου κάνει από μόνο τη δουλειά. Έχουμε και Curse of the Darkness. Λίγο άσχημο αυτό, δεν βλέπουμε το χάρτη. Μυστικό δωμάτιο, Book of Belial. Είναι καλό βιβλίο, ανεβάζει πολύ τη ζημιά που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά δεν θα το πάρουμε. Το D6 θα το κρατήσουμε για να ρολάρουμε το Book of Belial, γιατί να μην το ρολάρουμε. Θα προτιμούσε ο Cube of Meat να έκανε κάποια ζημιά σε κάποιον, αν ήθελε. Όχι αυτό που βαρά όμως, έτσι. Έχουμε και boss trap room, πιθανόν να μην μπορέσουμε να πάμε. Βασικά όχι, θα πάμε γιατί έχουμε μια ρούχη καρδιά. Αντικείμενο έχει μέσα το box. Και αντιμετωπίζουμε bosses. Παίρνουμε και ένα happy, το οποίο είναι κάτι πολύ καλό. Και εδώ πέρα το Cube of Meat μπορεί να κάνει πολύ καλή ζημιά, αν θέλει φυσικά, έτσι. Όπως επίσης και τα δόντια μας θα κάνουν πολύ καλή ζημιά. Μετά λογικά θα αντιμετωπίσουμε Pip. Οπ, Mom's Pearl, όχι. Left Hand. Καλό είναι να μην πάρουμε χάπια, κάρτες και όλα αυτά. Αντιμετωπίζω Pip, έχουμε και λέμε Pip. Ας παραμείνει σταθερό στο σημείο του και ο Cube of Meat θα κάνει τη δουλειά του. Όπως επίσης και τα δόντια είναι πάρα πολύ καλά. Cube of Meat, μην κυνηγά στα μάτια. Έλα εδώ ρε. Εκεί, σβήσε. Ωραία. Λοιπόν, μία βόμβα. Μία μπλε καρδιά, το Mom's Pearl θα το αφήσω. Το Hub είναι Tears Up. Πάρα πολύ καλό. Τι έχουμε, Magician, δεν το θέλω. Παίρνουμε το The Fool και παραμένουμε το Left Hand. Πάμε προς τα κάτω. Envy. Mini Boss. Έχουμε Tears Up, έχουμε Damage, έχουμε Cube of Meat. Οπότε καλό είναι να μην γίνουν χίλια κομμάτια. Ναι, σαν να έλεγα γίνεται χίλια κομμάτια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να διαλύσουμε το μπλε τελευταίο, διότι υπάρχει μια περίπτωση να εμφανιστεί το Distant Admiration. Α, τώρα διέλυσε το, το κυνηγάς μισή ώρα. Δεν εμφανίστηκε, εμφανίστηκε ένα happy και μια βόμβα. Το happy είναι bad trip, δεν το χρησιμοποιούμε. Οπότε τελειώσαμε από αυτή την πλευρά. Θα πάμε τώρα προς τα κάτω. Έτσι λέω. Πάμε προς τα κάτω. Προς τα κάτω τι έχουμε? Νευριστικά δωμάτια. Ναι, χτυπήθηκα. Μπράβο. Παρ' όλα αυτά είναι εύκολα δωμάτια. Όχι. Για να μπούμε εδώ. Habit. Σίγουρα θα το πάρω. Σίγουρα θα πάρω την μπλε καρδιά.
Κλειδί δεν νομίζω να χρειάζομαι και συνεχίζω προς τα κάτω. Μυστικό δωμάτιο. Πιθανόν το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, γιατί το πρώτο έχουμε ήδη βρει. Άλλη μια λευκή καρδιά. Δεν με χαλάει καθόλου να αυξάνω με λευκές καρδιές τις κόκκινες καρδιές μου, και ας περιμένω έναν ολόκληρο όροφο. Χάπια, πάλι χάπια. Λοιπόν, Balls of Steel. Δώστε μου 10 τέτοια και έχω κερδίσει. Λοιπόν, item room. Τι έχουμε στο item room? Έχουμε scapular. Θα το πάρω. Angel αντικείμενο. Όταν μένουμε μισή καρδιά, μας εμφανίζει άλλη μία μπλε καρδιά. Οπότε μας κρατάει λίγο παραπάνω στη ζωή. Και αυτό συμβαίνει για κάθε δωμάτιο που μπορεί να μείνουμε με μισή καρδιά. Οτιδήποτε καρδιά. Είναι λίγο παράξενο το δωμάτιο εδώ, να μην μπερδευτούμε. Ωραία. Ναι, αυτό που έλεγα ήταν να μην μπερδευτούμε. Παρ' όλα αυτά, την κάναμε την κουτσουκέλα. Ας ανέβουμε προς τα πάνω. Εδώ έχουμε τους μάγκες, τους καμιλοπάρδαλες. Τώρα για ποιο λόγο δεν με χτύπησε, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Μου το χρωστούσα αυτό από πριν. Ένα ακόμα νόμισμα. Εντάξει, γελίο δωμάτιο. Κάνουμε πάρα πολύ καλή ζημιά. Μπορούμε και καλύτερα, εννοείται. Εδώ κάτω, ναι, άλλη μια φορά. Σιγά, μας έδινε τίποτα. Πάμε να τελειώσουμε τον όρφο, διότι δεν πρέπει να μείνει και τίποτα. Το arcade αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει, διότι αν παίξω με την τράπεζα αίματος θα χάσω πρώτα τη λευκή καρδιά. Ναι, άστε τη βόμβα, μήπως πάρουμε κάτι καλό. Happy Tears Up. Όπως βλέπουμε, ρίχνουμε πάρα πολύ συχνά τα δάκρυα. Ρίχνουμε πολύ γρήγορα, που σημαίνει ότι όσο πιο πολλά ρίχνουμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει κάποιο δόντι, αναφορικά με την ποσότητα που ρίχνουμε. Επομένως, όσο πιο πολλά ρίχνουμε, μεγαλύτερο damage και ούτω καθεξής. Ωραία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε το τρελό του damage. Δηλαδή δεν κάνουμε στη μαμά το damage το οποίο μέσα σε λίγη ώρα θα την κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε σταθερά καλό damage. Και όσο περισσότερα δόντια φεύγουν, τόσο το καλύτερο. Σιγά σιγά κερδίζουμε και θα κερδίσουμε. Ελπίζω χωρίς να δεχτούμε ζημιά. Και θα προσπαθήσουμε έτσι να την κερδίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε τις δύο μπλε καρδιές, χρησιμοποιούμε το The Fool. Πάμε να δούμε τώρα εάν εμφανίστηκε Devil Room. Α, μπορούσα να το ρολάρω αυτό. Πάρα πολύ κακός που δεν το ρολάρα. Δεν εμφανίστηκε, οπότε θα ρολάρουμε αυτό, θα πάρουμε άλλη μια κόκκινη καρδιά και θα ολοκληρώσουμε τον όροφο εδώ. Τρεις κόκκινες καρδιές. Πού μπορεί να είναι το boss? Δεξιά. Πάμε δεξιά. Larry Junior. Με το Cube of Meat, τέτοια αντίπαλη είναι ό,τι πιο εύκολο. Λοιπόν, έχουμε My Little Unicorn, θα μπορέσουμε να το ρολάρουμε. Εάν δεν βρούμε με τη μία τον boss. Πολύ καλό το damage μας. Τα δάκρυά μας είναι σε εξαιρετική, να το πω, συχνότητα που ρίχνουμε. Και εδώ είναι το boss. Λοιπόν, telepills, ας το κρατήσουμε. Πάμε. Εδώ έχουμε ένα δύσκολο boss. Αυτό μας ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε το Cube of Meat, το οποίο θα κάνει τη δουλειά για εμάς. Και εμείς αυτό που περιμένουμε είναι να πηδήξει στον αέρα για να έρθει εδώ, ώστε να το κάνουμε damage. Διότι είτε πλάγια είτε από κάτω μας ρίχνει αυτό το laser. Και ωραία, range upgrade δεν ξέρω αν το θέλω. Έχω range από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε στο Devil Room. Πολύ θα ήθελα να πάρω το Common Cold. Παρ' όλα αυτά θα τα ρολάρω, μήπως και γίνουμε γκάπι.
Όχι, δεν πειράζει, παίρνω το Bloodlust. Θα βάλω και μία βόμβα για να χάσω εδώ, να ξαναγεμίσω. Να ρολάρω και αυτό. Εντάξει, πολύ απλά ηλίθιο αντικείμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε με την καρδιά. Τι έχουμε εδώ, εδώ έχουμε το δεύτερο μυστικό δωμάτιο και εδώ έχουμε το πρώτο. Παράξενο μεν. Πιστεύω πως είναι πάνω αριστερά το boss, οπότε θα πάμε προς τα εκεί. Το κακό με αυτούς τους αντιπάλους είναι ότι κρύβονται, εμφανίζονται και ρίχνουν δάκρυα. Και σκεφτείτε τώρα 3-3-3, μαζεύονται. Έχουμε και τσάμπιον. Όχι το κρουασάν, τη μορφή. Εδώ παίζουμε με κάποιο είδους καθρέφτη, να το πούμε. Όπου κάνει ο αντίπαλος ό,τι κάνουμε εμείς. Αφήνουμε το Cube of Meat να κάνει τη δουλειά του. Και κάνουμε κι εμείς αντιστοίχως τη δικιά μας δουλειά. Πάμε, συνεχίζουμε προς τα πάνω. Ναι, κακό αυτό. Μπορούμε απλά να μείνουμε εδώ και να μην δεχόμαστε καθόλου ζημιά. Για να δούμε, εδώ είναι το boss. Και όχι, τελικά είχα άδικο, δεν είναι εδώ το boss. Εδώ έχουμε άλλο ένα mini boss, Wrath. Σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε διπλός Wrath είναι πολύ εύκολος. Ειδικά από τη στιγμή που πετάμε και δεν κολλάμε στις πέτρες και στις βόμβες που αφήνει. Λοιπόν, τελειώσαμε και από εδώ. Τι μας άφησαν, τρεις βόμβες. Οπότε πάμε προς τα κάτω. Προς τα πού θα κατευθυνθούμε, πάμε κάτω δεξιά που μπορούμε μέσω των μυστικών δωματίων. Θα πάω από κάτω. Και χάπια, κι άλλα χάπια. Balls of Steel, ωραία. Batrip δεν το θέλουμε. Telepills, ένα lock-up δεν έχει εμφανιστεί. Δεν είναι το παράπονο μου. Θα έχουμε πολύ εύκολη δουλειά. Έχουμε Cube of Meat. Οτιδήποτε έρχεται ψηλά θα το κερδίζουμε. Εντάξει, νομίζω πως κερδίσαμε και εύκολα και γρήγορα. Γιατί όπως είπα, κάνουμε damage. Για να δούμε εδώ. Όχι, φεύγουμε. Οπότε γλιτώνουμε τα τρία κύματα των αντιπάλων. Είδαμε το κόκκινο συντούκι τι θα μας έδινε. Λοιπόν, για να δούμε. Κάρτα είναι Two of Clubs. Two of Clubs διπλασιάζει απλά τις βόμβες μας. Και παίρνουμε άλλο ένα HP upgrade. Θα παίξουμε την καρδιά. Νομίζω πως την έχουμε. Έχουμε και το Cube of Meat που κάνει σταθερά damage εκεί πέρα. Θα αφήσω μία βόμβα. Την άφησα όμως λίγο αργά. Οπότε θα την αφήσω εδώ. Το κακό με το Cube of Meat είναι ότι τη μπρώχνει τις βόμβες. Έλα, χάσε. Ναι, όχι πάνω μου όμως. Τέλος πάντων, οπότε ίσως το παλέψω χωρίς βόμβες, διότι έχω Cube of Meat. Το κάνουμε έτσι. Ωραία. Φύγε, φύγε Cube of Meat, φύγε, φύγε. Μια φορά ήθελα να κάτσει εκεί. Δεν την έκανε τη δουλειά της. Τέλος πάντων. Έλα, τελείωνε, άιντε. Θα το παλέψουμε έτσι. Και κάπου εδώ πέρα νομίζω πως δεν θα ξανασηκωθεί η μαμά. Έχουμε και το Bloodlust. Οπότε γι' αυτό, όπως βλέπετε, μεγαλώνουν τα δακρυά μας. Όπως επίσης και τα δόντια, είναι πολύ πιο μεγάλα. Αφήνουμε το Cube of Meat να κάνει τη ζημιά στα μάτια. Να κερδίσουμε και το Duke of Flies. Και πάμε προς τον Άιζακ. Τώρα προς τα πού μπορεί να είναι ο Άιζακ. Μάλλον δεξιά. Μάλλον δεξιά. Ας το παίξουμε το mini boss. Δεν νομίζω ότι θα χάσουμε υγεία. Νομίσματα. Ό,τι είναι. Θα πάμε δεξιά, δεξιά και πάνω. Πιστεύω πως είναι. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να έχουμε και μαντικές ικανότητες. Ή να έχουμε το κόμπας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο το κόμπας. Γιατί κλειδώνουμε πάρα πολλά άχρηστα δωμάτια. Εδώ γίνεται η λεγόμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Κάποιο αντικείμενο, γκάπι. Δηλαδή πως και πως θα περνούμε. Ας δούμε και εδώ πέρα. Μήπως και όχι, σιγά μην ήτανε. Το χάπι αυτό.
Έλα. Health up. Επιπλέον υγεία. Δεν μας πειράζει καθόλου. Κενό. Παράξενο. Και να που είναι εδώ το boss. Όπως επίσης είναι εδώ και το μυστικό δωμάτιο. Εδώ έχουμε διπλό Loki. Boss είναι. Θεωρείται boss κανονικό. Παρ' όλα αυτά κάνουμε ζημιά, κάνουμε αρκετή ζημιά. Οπότε δεν με ανησυχεί καθόλου. Εφόσον έχουμε και τον Blind Last και μας εμφανίζει και κερδίζουμε άλλους αντιπάλους, αυξάνεται κατά πολύ η ζημιά που κάνουμε, οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, δεν γίναμε γκάπε, πάμε να παίξουμε τον Isaac. Με το Cube of Meat θα εμφανίζονται πολλά δάκρυα, διότι θα κάνει συνεχή ζημιά. Εδώ μας ενδιαφέρει να φεύγουν δόντια και να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα δάκρυα, διότι δεν έχουμε Cube of Meat να μας προστατεύει, οπότε όλα τα δάκρυα θα μας χτυπάνε κανονικά. Ξαναχτυπηθήκαμε, θα αφήσουμε μία βόμβα να κάνει όποια ζημιά μπορεί. Αυτό που ελπίζω είναι να μην πατήσω κατά λάθος το Q. Και αν χάσουμε μία φορά, μετά με τις 9 ζωές πολύ πολύ δύσκολα να ξανακερδίσουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα πάει στην τρίτη του μορφή, ο Isaac θα γίνει πολύ πιο εύκολος. Πιστεύω. Έτσι πιστεύω, είπα. Αρκεί να μην μας εμφανίζει πολλούς Angel Fetus. Λοιπόν, ελπίζω να μην χάσουμε, διότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πολύ αντίπαλοι. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε τον Isaac γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το Cube of Meat ευτυχώς βρίσκεται και κάνει σταθερή ζημιά. Και λοιπόν, κερδίσαμε. Δεν πρόκειται να χάσουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κερδίσαμε τον Isaac με τον Isaac. Και αυτό ήταν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ όλους που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.